Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή φιλοξενούμενη θα μπορούσε να εσαρκώνει εν Ελλάδη το λεγόμενο American Dream. Δεν είναι έτσι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Μία Ελληνίδα έχει ανοίξει ουσιαστικά τις πόρτες μέσα από την επιστημονική και ερευνητική της προσπάθεια κορυφαίων ακαδημαϊκών ερευνητικών κέντρων, αλλά ταυτόχρονα, από ό,τι φαίνεται, πολύ σύντομα, σε μερικούς μήνες, μία δική της ερευνητική δημιουργία θα έχει την υπογραφή της και την παρουσία στο διάστημα. Αυτή τη φορά δεν μιλάμε για μία fake σχέση Έλληνα επιστήμονα με την NASA, αλλά για μία πραγματικότητα. Η κυρία Μαριάνθη Φραγκοπούλου, άλλωστε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς σήμερα η ακαδημαϊκή κοινότητα διεθνώς αναγνωρίζει το πρωτοποριακό της έργο πάνω σε πεδία που μας φαίνονται εξωπραγματικά, που όμως πιστέψτε με θα αποκαλυφθεί απόψε ότι σχετίζονται άμεσα και με την καθημερινότητά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη τιμητική πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι στην Κρήτη για δεύτερη φορά, μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και είμαι και πολύ συγκινημένη γιατί η Κρήτη με έχει αγκαλιάσει πραγματικά και με έχει τιμήσει. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη. Σας έχει τιμήσει στην Ασή γωνιά, έτσι. Ναι, πριν από 4 μήνες, τον Αύγουστο. Πριν από 4 μήνες, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Είστε ένας νέος άνθρωπος. Και αναρωτιέμαι, έχετε σκεφτεί πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε σχέση με το πώς ξεκινούσατε ως μία απλή φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης? Πραγματικά, αν το σκεφτώ έτσι, η διαδρομή είναι πολύ μεγάλη, αλλά τα βήματα ήταν σταδιακά. Οπότε ήταν κάθε φορά μία προσπάθεια να περάσουμε στον επόμενο στόχο. Είχαμε ένα μακροχρόνιο πλάνο, ένα στόχο, ένα όνειρο, κάτι το οποίο το επιθυμούσαμε πολύ και κάθε φορά κάναμε ένα βήμα και κάθε φορά άλλο ένα βήμα και τελικά φτάσαμε στο σήμερα. Το οποίο σήμερα, δώστε το κωδικά σας παρακαλώ πάρα πολύ στους τηλεθεατές, διότι αν το επιχειρήσω ενδεχομένως να κάνω μεγάλη γκάφα, βρισκόμαστε μερικούς μήνες πριν φύγει ένα διαστημόπλιο για τη Σελήνη, μη επανδρομένο, όμως με χρήση ομοιωμάτων αστροναυτών, όπου η δική σας συμμετοχή σε αυτό όλο το εγχείρημα είναι πια. Πάνω στα ομοιώματα τα οποία περιγράψατε θα τοποθετηθούν συστήματα της εταιρείας της οποίας έχουμε ιδρύσει, που είναι αποτέλεσμα μιας ερευνητικής πορείας μακροχρόνιας, πάνω από 15 χρόνια. Θα τοποθετήσουμε λοιπόν συστήματα ακριβώς στο πλάι, πάνω στα ανθρώπινα ομοιώματα, τα οποία θα μετρήσουν σε πραγματικό χρόνο το πεδίο ακτινοβολιών στο διάστημα. Πρόκειται για τα πρώτα ολοκληρωμένα ελληνικά συστήματα που θα φύγουν στο διάστημα. Γιατί... Τα πρώτα ολοκληρωμένα ελληνικά συστήματα που θα φύγουν στο διάστημα. Τα οποία έχουν την επωνυμή εταιρεία, πώς λέγεται, γιατί εκτός από έρευνα. Χεράντο. Εσείς, Χεράντο. Χεράντο, δηλαδή, τι, κουβανέζικο μου φαίνεται, τι είναι αυτό? Hellenic Radiation Dosimetry. Α, μάλιστα. Ελληνική, λοιπόν, δοσίμετρο, ελληνικό δοσίμετρο ραδιενέργειας. Ας το πούμε. Ακτινοβολίας. Ακτινοβολίας. Άρα δεν είναι κουβανέζικο, είναι καθόλου αρτικόλεξο ουσιαστικά, ναι. Για τα ελληνικά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, εσείς συνδυάζετε εδώ έρευνα, επιστήμη και νεοφυή επιχείρηση, επιχειρηματικότητα. Ξέρετε, αυτά μοιάζουν λίγο εξωπραγματικά. Στην Ελλάδα του 2019 προς το 2020, με 10-12 χρόνια κρίσης και ισοπαίδωσης, κάποιος μπορεί να πει ότι, εντάξει, είναι μια καλή επιστημόνισσα η οποία κάνει το κέφι της. Να το πω έτσι. Τόσο σκληρά. Καταρχήν, αν κάτι δεν το αγαπάς, ό,τι και αν είναι αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε, σίγουρα ήταν κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ. Το διάστημα... Είναι πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά εμείς οι ερευνητές που ασχολούμαστε με το διάστημα, για μας είναι ένα παιχνίδι, κάτι το οποίο το απολαμβάνουμε και το διασκεδάζουμε. Από εκεί πέρα όμως οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο διάστημα, επειδή είναι τεχνολογίες αιχμής και μπορούν και πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές, είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστούν με κάποιες τροποποιήσεις και να λύσουν πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το διάστημα μπορεί να μας μοιάζει κάτι ξένο, κάτι απόμακρο, κάτι ονειρεμένο, αλλά μπορεί να δώσει λύση στην καθημερινότητά μας. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο διαπίστωσα από πάρα πολλές εφαρμογές. Θα αναφέρω ότι τα ηλιακά πάνελ ξεκίνησαν από το διάστημα. Οι ανιχνευτές καπνού ξεκίνησαν από το διάστημα, κι όμως.
πέρα από τις εφαρμογές, τα δορυφορικά σήματα, δεν θα κάναμε εκπομπές στην τηλεόραση αν δεν υπήρχαν οι δορυφόροι. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη, διαπίστωσα ότι το σύστημα το οποίο αρχικά ερευνητικά αναπτύξαμε για να λύσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα στο διάστημα, μπορούσε να έχει και άλλες εφαρμογές στη Γη. Θα το δούμε, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα που κρατώ προς το τέλος. Να κρατήσω και στην αγωνία τους τηλεθεατές. Ας πάρω λίγο το νήμα από την αρχή. Εσείς είναι αυτό που λέμε, είστε ένας καλός μαθητής στο σχολείο και μάλιστα πάνω στα θεωρητικά μαθήματα σας αρέσουν φυσική, χημεία. Πώς μπαίνετε σε αυτό το πεδίο, διότι πυρηνικός φυσικός. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με άλλα. Με το διάστημα, πώς. Θέλω να πείτε πώς γίνεται βήμα-βήμα η δική σας πορεία. Είστε καλή μαθήτρια. Ήμουν μια καλή μαθήτρια. Ίσως όχι αυτό που θα περίμενε κανείς, η άριστη του 20. Όχι φυτό δηλαδή μαθήτρια. Όπως λένε οι συμμαθητές μεταξύ τους. Ήμουν μια μαθήτρια η οποία δεν χρειαζόταν να καταβάλω ίσως τόσο μεγάλη προσπάθεια. Μάθαινα, προσπάθεια εννοώ ότι προσπάθεια πάντα χρειάζεται να καταβάλουμε. Αλλά μπορούσα να τα μάθω εύκολα, ας το πούμε έτσι πολύ απλά. Δεν χρειαζόμουν τόσο χρόνο για να εμπεδώσω και να καταλάβω κάτι. Ίσως ακόμα και από την παράδοση μου ήταν πολύ εύκολο και μου άρεσε πάρα πολύ η φυσική, τα μαθηματικά ήταν κάτι που αγαπούσα πολύ. Οπότε είχα αποφασίσει ότι ο δρόμος μου είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μου αρέσει η φυσική, συνειδητά λοιπόν επέλεξα το τμήμα φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τελείωσα σε 4 χρόνια, ενώ το τμήμα φυσικής σε 4,5 για την ακρίβεια, άφησε ένα μάθημα τελευταίο. Συνήθως ο μέσος όρος τελειώνει γύρω στα 6 χρόνια. Στο τρίτο έτος έπρεπε να επιλέξω μία κατεύθυνση. Η πυρηνική φυσική ήταν κάτι που αγαπούσα πολύ, η αστρονομία επίσης. Διάλεξα την πυρηνική, με κέρδισε περισσότερο. Συνέχισα τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικά, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και κάπου το 2009, στο δρόμο μου συνάντησα τον μέντορά μου στο κομμάτι του διαστήματος, τον Ντένις Ο'Σάλιβαν, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του διαστήματος, καθηγητή στο Trinity College της Ιρλανδίας. Ξεκίνησα να δουλεύω μαζί του. Μέχρι τότε το διάστημα υπάρχει στο δικό σας κάδρο, να το πω διαφορετικά. Ναι. Στην Κρήτη, ο άλλοτε Πρίτανης, ο Γιώργος Γραμματικάκης, είχε εισαγάγει και τον πιο απλό πολίτη στο να κοιτάει τα άστρα, το διάστημα, εξού και το αστεροσκοπείο στο Σκήνα κάποια, αλλά ήμασταν εξοικειωμένοι. Οι φοιτητές εδώ συζητούσαν ακριβώς ζητήματα που είχαν σχέση με το διάστημα. Εσείς είχατε μια υποψία, μια μυρωδιά μέχρι το μέντορά σας ή όχι? Είχα. Όπως προανέφερα, επέλεξα την κατεύθυνση της πυρηνικής, όμως είχα επιλέξει και πάρα πολλά μαθήματα, όπως παρατηρησιακή αστρονομία, μου άρεσαν να χρησιμοποιώ τα τηλεσκόπια, υπήρχε πάντοτε αυτό μέσα. Δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη. Ήταν κάτι που αγαπούσα και ήρθε πολύ ωραία και συνδέθηκαν οι δύο αγάπες. Πείτε μου και κάτι ακόμη. Εσείς, μετά την επαφή που έχετε με τον Ο'Σάλιβαν, αρχίζετε να χτίζετε το τι ακριβώς θέλετε, γιατί ο χώρος του κόσμου, όπως λένε οι Ρώσοι, για μένα είναι πιο κοντά τελικά ο κοσμοναύτης από τον αστροναύτη, ας μην το συζητήσουμε τώρα. Ο κόσμος μας είναι τελικός τα άστρα. Είχατε επιλέξει τι θέλετε, δηλαδή είχατε μια τάση και λόγω της πυρηνικής φυσικής στην ακτινοβολία? Ναι. Επειδή το διδακτορικό μου ήταν πάνω σε μέτρηση και μελέτη αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στο διάστημα, ήταν μια φυσική συνέπεια, να το θέσω κάπως έτσι. Και μάλιστα η ειδικότητά μου είναι η μέτρηση ακτινοβολιών και συγκεκριμένα νετρονίων, που ήταν ένα πολύ βασικό πρόβλημα που είχαν οι αστροναύτες, οι κοσμοναύτες. Οπότε ήταν το αντικείμενό μου ξεκάθαρα ότι θα ασχοληθώ με αυτό. Εξάλλου και το αντικείμενο του Ντένις Ο'Σάλιβαν ήταν αντίστοιχο. Η εξέλιξη ήταν σταδιακή. Συμμετείχα πρώτα σε πειράματα παρόμοια με αυτά του σε περιβάλλον παρόμοιο με αυτό του διαστήματος, αλλά στη Γη, σε μεγάλα ερευνητικά κέντρα, όπως το Λος Άλαμος της Αμερικής, το HIMARC της Ιαπωνίας, σε blind experiment, όπως τα λέμε, που δεν ξέρω τι είναι αυτό που μετράω και πρέπει να δώσω αποτελέσματα. Οπότε σιγά σιγά αξιολογήθηκα. Τελείως τυφλά πειράματα, δηλαδή, μου λέτε, στο πουθενά. Τυφλά πειράματα. Ναι. Μα και στο διάστημα δεν ξέρεις αν αυτό που περιμένεις. Σωστό. Και δεν μπορείς να παίξεις, εκεί δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους. Γι' αυτό και ξεκινάς πρώτα στη Γη και μετά γίνεται η έγκριση για παραπέρα.
Ήμουνα φυσικά ενθουσιασμένη όταν συμμετείχα στην πρώτη μου αποστολή με δορυφόρο το 2013 με το Photon Satellite. Συνέχεια συμμετείχα σε αποστολές των International Space Station. Και το 2017 έκανα, όταν μου ανακοινώσανε ότι για τα πλάνα της επικείμενης αποστολής η Σελήνη με το Orion, τότε η αποστολή δεν είχε καν όνομα. Δεν λεγόταν Artemis 1, όπως λέγεται σήμερα, αλλά EM1. Ήμουν ενθουσιασμένη, πραγματικά. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Παλιότερα ήταν απλά όνειρο το να συμμετέχει κάποιος και να στείλει ένα σύστημα στον International Space Station. Σήμερα ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι η αρχή. Και το όνειρο μετατοπίζεται στη Σελήνη. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχω την τύχη και την τιμή να συμμετέχω στην πρώτη αποστολή, στην πρώτη αποστολή του 21ου αιώνα, που είναι η αρχή μιας μεγάλης διαδρομής. Μισό λεπτό. Επειδή τώρα πια είστε μέσα στα πράγματα. Ναι. Και επαναλαμβάνω, δεν είστε ένα fake πρόσωπο, μια fake συνεργασία, διότι καήκαμε προσφάτως και από αυτό στην Ελλάδα. Έχουμε πολλές πρωτιές. Έχουμε τα θετικά όπως εσείς, έχουμε και τα αρνητικά. Γιατί γίναμε διεθνώς περίγυλος. Αλήθεια, σας τύχησε αυτό? Θέλω να πω, σκεφτήκατε ότι μπορεί να σας δουν καχύποπτα όταν μία συμπατριώτησά μας, δεν ξέρω σε τι βαθμό σχέσεων είχε, μάλλον θα έλεγε κανείς σεμιναρίων, σε κάποιο υποσύστημα. Εδώ πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μου λέγατε ότι χρειάστηκε να περάσει πολύ καιρός για να σας εμπιστευτούν και φέτος τον Ιανουάριο να μπείτε στα ενδότερα της NASA, να το πω έτσι. Λοιπόν, σας τύχησε, πιστεύετε ότι κόστησε στους Έλληνες ερευνητές? Να πιάσω για κάτι από την επικαιρότητα, το γεγονός ότι μία συμπατριώτησά μας τελικά χρησιμοποίησε μία σφραγίδα επί της ουσίας για να μας πει ότι μετέχει στα απόλυτα πειράματα σε σχέση με τους αυριανούς αστροναύτες. Στη δική μου πορεία και εξέλιξη δεν στήγησα, γιατί το Σεπτέμβριο συνέπεσε με το συνέδριο το οποίο είχα την τιμή και την τύχη να διοργανώνω για πρώτη φορά στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη από όλους τους διαστημικούς οργανισμούς και ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάνω από 25 άτομα από την NASA. Ο διευθυντής της NASA, ο Έντι Σιμώνες, προλόγησε παρουσία και σύσσωμες της πολιτικής ηγεσίας. Και στον πρόλογο τον οποίο έκανε, είπε ότι θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ερευνητές που συνεργάζονται στενά με την NASA, συμμετέχουν και συμβάλλουν ενεργά στην πρώτη αποστολή στη Σελήνη, και αυτή είναι η Μαριάννη Φραγκοπούλου. Υπάρχουν ερευνητές όπως και μεγάλα ονόματα διευθυντικά στελέχη από Lockheed Martin, οι οποίοι έχουν μιλήσει για μένα και προτιμώ να μιλάνε οι άλλοι για μένα παρά εγώ. Την εν λόγω κυρία την είχατε ακούσει? Από τα μέσα, ναι. Από τα μέσα. Δεν την ήξερα όμως προσωπικά. Ούτε είχατε ακούσει να γίνεται συζήτηση για αυτήν στην NASA, αντιστοίχως, ή από κάποιους φέροντες? Όχι, αλλά όχι. Αυτό δεν θα μου έκανε και εντύπωση, γιατί είναι και διαφορετικά τα αντικείμενα. Προφανώς. Πείτε μου, πήγε πίσω λίγο τους Έλληνες αυτή η ιστορία, πιστεύετε? Νομίζω ότι μπορεί να τους έκανε πιο καχύποπτους, ναι. Πιο καχύποπτους προς όλους τους εμπλεκόμενους. Νομίζω ότι ήταν μια λίγο δύσκολη στιγμή για όλους τους εμπλεκόμενους. Για όλους. Ναι. Κρατώ ότι δεν θέλετε να το ανοίξετε περισσότερο και αντιλαμβάνομαι, καλά κάνετε. Πείτε μου λοιπόν, αυτό το ταξίδι στη Σελήνη, θα πει κάποιος, το πρώτο στον 21ο αιώνα, είναι ντεζαβού? Έχει πάθει ντεζαβού η NASA ή είναι κάτι άλλο? Θέλω να πω, αυτή τελικώς στη μάχη, στην κούρσα του διαστήματος, πάτησε στο φεγγάρι, πάτησε με πανδρομένη πτήση. Θυμίζω την περίφημη ατάκα, ένα μικρό βήμα, έτσι, στο φεγγάρι, ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, ντεζαβού έπαθε η NASA? Γιατί στη Σελήνη? Ή προετοιμάζεται κάτι μεγαλύτερο, άρα και εσείς μετέχετε ουσιαστικά σε μια ερευνητική προσπάθεια στο διάστημα που θα μας πάει κάπου αλλού? Η πρώτη αποστολή στη Σελήνη είναι απλώς η αρχή. Είναι η αρχή ενός πλάνου της NASA που έχει ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον 30 χρόνια από σήμερα. Η NASA ενδιαφέρεται πλέον για τη Σελήνη, θέλει να φτιάξει μία βάση η οποία θα είναι σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και θα αποτελέσει τη βάση για να μπορέσουμε στη συνέχεια να μιλάμε για επανδρομένες αποστολές στον Άρη. Είναι λοιπόν ένα μακροχρόνιο πλάνο, δεν είναι απλώς μια προσπάθεια για μία αποστολή και εντυπωσιασμού ίσως, είναι ένα μακροχρόνιο πλάνο. Άρα μου λέτε ότι ουσιαστικά σιγά σιγά όλοι εσείς δημιουργείτε τις συνθήκες εκείνες που θα βάλουν το ανθρώπινο είδος σε μία διαδικασία μεγάλων πια
διαστημάτων στο διάστημα, στον κόσμο, προετοιμασίας. Γιατί αν μου λέτε μια βάση και πέριξη σελήνης, στην ουσία θα δημιουργήσετε συνθήκες πώς μπορεί να ζει το ανθρώπινο είδος. Όχι ένα σχέδιο, διότι θέλει 5-6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, να ταξίδι στον Άρη. Στον Άρη είναι... Να πας. 3 χρόνια περίπου μία αποστολή. 3 χρόνια. 3 χρόνια. Λοιπόν, άρα φτιάχνετε αυτές τις συνθήκες. Και εσείς, τι ακριβώς μετράτε? Η ακτινοβολία στο διάστημα είναι μία αόρατη, αλλά μία υπαρκτή επιλογή για την υγεία και την ασφάλεια των αστροναυτών. Το πεδίο ακτινοβολίων στο διάστημα... Είναι διαφορετικό πριν να πω από τη Γη, έτσι? Δεν έχουμε το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που έχουμε σίγουρα εδώ, Καλά θυμάμαι από το σχολείο, μάλιστα. Μας προστατεύει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, αλλά και η ατμόσφαιρα. Mm. Αυτό δεν συμβαίνει στο βαθύ διάστημα όπως είναι η Σελήνη και ακόμα περισσότερο ο Άρης. Μάλιστα, ο Άρης δεν έχει καθόλου μαγνητικό πεδίο. Οπότε η ακτινοβολία, το πεδίο ακτινοβολιών είναι ακόμα πιο σκληρό. Είναι πολύ πιο σκληρό από ότι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Άρα, αν θέλουμε να μιλάμε για επανδρομένες αποστολές στο βαθύτερο διάστημα, η απροστασία τους και η υγεία τους είναι ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να λύσουμε. Και αυτός είναι ο λόγος που το πρόγραμμα το οποίο συμμετέχω ήταν ένα από τα πρώτα προγράμματα που πήρε έγκριση από την NASA. Και καταλαβαίνετε ότι στην πρώτη αποστολή, που είναι μια ιστορική στιγμή για την NASA, το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Θα αναφέρω ότι και οι προδιαγραφές πάρα πολύ δύσκολες. Θα αναφέρω ότι υπάρχουν συστήματα της NASA που έχουν χρησιμοποιηθεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και όμως δεν έχουν πάρει έγκριση για την πρώτη αποστολή. Γιατί δεν πλήρουν τις προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργειας, διαστάσεων. Όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Λέτε ότι θα μετράτε ουσιαστικά τις ακτινοβολίες που είναι σε πιο άγριο περιβάλλον από ότι στο υγιεινό περιβάλλον. Το οποίο όμως αυτό περιβάλλον δεν έχει εξαιρετικά γρήγορες μεταβολές. Εκτός αν έχεις μια ηλιακή, συγγνώμη, έκρηξη. Καλά το λέω? Πολύ καλά. Έχει κάποιες σταθερές δηλαδή. Υπάρχει η κοσμική ακτινοβολία που είναι σαν ένα μόνιμο background, που υπάρχει μόνιμα λοιπόν στο διάστημα και είναι ένα μεικτό πεδίο ακτινοβολιών, αλλά αυτό είναι ένα πεδίο το οποίο ίσως και πιο εύκολα μπορούμε να προβλέψουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η δραστηριότητα του ήλιου και η πιθανότητα μιας ηλιακής, ένα solar particle event. Mm-hmm. Όπου σε αυτή την περίπτωση έχουμε σε πολύ μικρό χρονοδιακό διάστημα πολύ μεγάλη ποσότητα δόσης. Άρα, πολύ σοβαρό θέμα για την υγεία των αστροναυτών που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε θάνατο. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα ότι κατά τη διάρκεια των αποστολών του Απόλλων, του προγράμματος Απόλλων, λίγο μετά το Apollo 16, 3 μήνες μετά και λίγο πριν το Apollo 17, είχαμε solar particle event. Αλλά ευτυχώς δεν υπήρχε παρουσία αστροναυτών στο διάστημα εκείνη τη στιγμή. Α! Διαφορετικά, οι συνέπειες θα ήταν... Πείτε μου, αυτό που μετράτε, καταρχάς, εμφανίζονται οι οργανισμοί καταπονημένοι από αυτές τις ακτινοβολίες, από την εικόνα που έχετε και από τη γνώση που έχετε, επιστρέφοντας στο υγιεινό περιβάλλον? Υπάρχουν και κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Τις έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Και από περιέργεια, όχι μόνο επιστημονική. Ότι οι περισσότεροι αστροναύτες ή κοσμοναύτες επιστρέφοντας, επισήμως, αυτό είναι το συνωμοτικό, πεθαίνανε μυστηριωδώς από κάποια ατυχήματα τροχαία. Ανεπισήμως όμως, οι περισσότεροι κατέληγαν με κάποιες μορφές λευχημίας. Προφανώς είναι υπερβολές και σενάρια συνωμοσίας. Ωστόσο, υπάρχει καταπώνηση στον ανθρώπινο οργανισμό εκεί έξω? Οι ακτινοβολίες και η επίδραση των ακτινοβολιών, είτε είμαστε στο διάστημα, είτε ακτινοβολούμαστε σε περιβάλλον, στη γη στο οποίο υπάρχουν ακτινοβολίες, χωρίζονται σε δύο βασικές, σε δύο βασικές κατηγορίες φαινομένων. Από τη μία είναι τα φαινόμενα τα οποία τα λέμε στοχαστικά, που έχουν την έννοια της πιθανότητας. Πώς είναι το κάπνισμα, που όσο καπνίζει κάποιος δεν είναι βέβαιο ότι θα πάθει κάτι, αλλά ξέρει ότι αυξάνει η πιθανότητα να του συμβεί κάτι κακό. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τις ακτινοβολίες. Από μία δόση και κάτω, απλώς αυξάνει η πιθανότητα να συμβεί κάτι. Δεν σημαίνει ότι με βεβαιότητα θα συμβεί κάτι. Προφανώς και όσο λιγότερο εκτίθεται κάποιος, τόσο το καλύτερο. Και αυτός είναι ο ρόλος μας. Να προστατεύσουμε τους αστροναύτες. Η μία κατηγορία, η άλλη? Η άλλη κατηγορία, την οποία μπορεί να την έχουμε μόνο σε περίπτωση solar particle event, στην περίπτωση του διαστήματος, είναι ότι από ένα κατόφλι δόσης και πάνω,
τότε με βεβαιότητα οδηγούμαστε σε συγκεκριμένα σύνδρομα. Που σημαίνει ότι με βεβαιότητα θα συμβεί σύνδρομο αναπνευστικό, διάφορα σύνδρομα ανάλογα με το όριο της δόσης. Και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο σε πολύ υψηλές δόσεις. Άρα γι' αυτό και είπα ότι το μεγαλύτερο μέλημά μας είναι τα solar particle events, που μιλάμε για πολύ μεγάλη δόση σε μικρό χρονικό διάστημα, για πολύ ψηλής αλλέργειας πρωτόνια κυρίως. Πρωτόνια. Που σημαίνει ότι η ερευνήτρια Μαριάνθη Φραγκοπούλου παρακαλά να έχουμε ένα τέτοιο event όταν φτάσει η μη επανδρομένη πτήση στη Σελήνη. Όχι, δεν θα ήθελα να είχαμε ένα τέτοιο particle event. Αλλά θα πρέπει να είμαι σε ετοιμότητα για να το μετρήσω. Πάμε λοιπόν στο κλασικό, αυτό που είπατε που πιθανολογούμε. Άρα το περιβάλλον των αστροναυτών, κοσμοναυτών στους διαστημικούς σταθμούς δεν είναι ένα εντός εισαγωγικών καθαρό περιβάλλον, όσο αποστηρωμένο και να είναι. Έχει ακτινοβολίες, σωστά. Ραδιενεργείς, υφής ακτινοβολίες, θα σας πει ο κόσμος ο απλός, γιατί εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε όλα επιστημονικά, ε. Ναι. Έχει κυρίως πρωτόνια, είναι ραδιενέργεια. Προκαλεί ιονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό, ιόντα, ηλεκτρόνια μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και λέγεται ιονίζουσα ακτινοβολία. Πώς ανταπεξέρχονται οι άνθρωποι αυτοί στο διάστημα, σε αυτό το περιβάλλον? Έχουν διάφορα θέματα που έχουν να λύσουν. Αν μιλάμε μόνο για οι ακτινοβολίες, είναι ένα από τα θέματα που έχουν να λύσουν. Ταυτόχρονα έχουμε και ψυχολογικά θέματα τα οποία καλά, προφανώς. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε σε ακτινοβολίες. Σας αφήσουμε τα ψυχολογικά. Είναι με κάποια δοσίματρα όλη τη μέρα? Ναι. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν καταρχήν το προσωπικό τους δοσίμετρο και να έχουν ένα medical record, ώστε να καταγράφεται το επίπεδο της δόσης το οποίο έχουν λάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αν υπερβούν κάποιο συγκεκριμένο κατόφλι δόσης, θα πρέπει είναι αναγκασμένοι να μην συνεχίσουν τις αποστολές. Δεν μπορούν να πετάξουν πλέον. Γιατί τίθεται σε κίνδυνο η υγεία. Αν είναι εκεί πάνω όμως και το έχουν υπερβεί, τι γίνεται? Δώστε μας. Το έχετε ακούσει πώς αντιμετωπίζετε, τι γίνεται? Παίρνουν τα χαπάκια αυτά του ιωδίου, έτσι λύνουν το? Όχι. 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 Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί το περιβάλλον στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, γιατί αυτή τη στιγμή η παρουσία των αστροναυτών είναι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Σωστά. Και υπάρχει μια μόνιμη παρουσία. Παλιότερα δεν ήταν έτσι. Τώρα είναι μια μόνιμη παρουσία τουλάχιστον 6 ατόμων. Προσομοιάζει περισσότερο με τη γη στο περιβάλλον, με το γηινό. Είναι αρκετές φορές, είναι περίπου στις 250 φορές πιο πάνω από το γήινο. Δεν είναι λίγο. Όμως προστατεύονται από τη θωράκιση του σταθμού. Αυτό που κοιτάζουμε εμείς είναι να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και κάποιο ειδικό γυλαίκο, στην περίπτωση ιδιαίτερα των solar flare. Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το να έχουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Αυτό που έχουν αυτή τη στιγμή, τα δοσίμετρα τα οποία έχουν, είναι παθητικά. Που σημαίνει ότι όπως και τα δοσίμετρα που έχουν στα νοσοκομεία, είναι παθητικά. Που σημαίνει ότι την πληροφόρηση για τη δόση την οποία παίρνουν δεν την ξέρουν όταν είναι πάνω. Θα την μάθουν μετά την επιστροφή τους. Κρατήστε το. Γιατί εδώ απάνω θέλω να έρθουμε σε αυτό που έχετε δημιουργήσει εσείς και γιατί το έχει επιλέξει η NASA και γιατί είμαστε η πρώτη ουσιαστικά αμυγός ελληνική παρουσία σε αυτό το εγχείρημα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω ότι απόψε συνομιλούμε με έναν νέο άνθρωπο, κορυφαίο όμως επιστήμονα στο είδος του και κυρίως τον Έλληνα επιστήμονα που η δική του δημιουργία στη μέτρηση των ακτινοβολιών θα είναι μέσα στο διαστημόπλιο για το ταξίδι της NASA στη Σελήνη. Μη επανδρομένο, επί τούτου όμως, μάλλον ένα από τα πειράματα είναι αυτοί οι μετρητές ακτινοβολίες. Τι είναι το διαφορετικό λοιπόν του ελληνικού δοσίμετρου? Έχει πολλά διαφορετικά, έχει διάφορες καινοτομίες. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έκανε την κορυφή του είδους? Αυτό είναι η διαστημική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλή είναι και η γερμανική, με την οποία επίσης έχετε συνεργαστεί. Καλή είναι και η ευρωπαϊκή, αλλά κακά τα ψέματα, η κορυφαία είναι αυτή, είναι οι Ρώσοι και αυτές είναι οι καλές. Πείτε μου λοιπόν, τι είναι αυτό που λέει ότι εγώ επιλέγω το ελληνικό, θα το πω έτσι, δοσίμετρο, ελληνικό είναι στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, και όχι από έναν πολυεθνικό κολοσσό. Ξέρω ότι η αγορά, ιδίως τα δοσίμετρα, είτε αφορούν το διάστημα, με διορθώνω να τα κάνω λάθος, είτε τι γίνει, πολύ ανεπτυγμένη, πολύ ανταγωνιστική, πολύ σκληρά ανταγωνιστική.
Και ξαφνικά μία νέα γυναίκα με μία νεοφυή επιχείρηση από την Ελλάδα κάνει τριπλά. Τι είναι αυτό? Καταρχήν είναι το πρώτο σύστημα το οποίο μπορεί να μετρήσει όλα τα είδη της ακτινοβολίας και να τα διαχωρίσει. Όλα? Τα περισσότερα. Τα περισσότερα. Και να τα διαχωρίσει. Και να τα διαχωρίσει. Γιατί υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να μετρήσουν, αλλά να μην τα διαχωρίσουν. Να μετράνε όλα μαζί και τελικά να μην μπορείς απλώς να ξέρεις ότι υπάρχει ακτινοβολία. Συνήθως αυτοί είναι ανιχνευτές αερίου γεμίσματος. Mm. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει διάφορες καινοτομίες. Είναι πολύ μικρό, χαμηλής κατανάλωσης και μπορεί να μετρήσει πρωτόνια, που είναι η βασική συνιστόσα, νετρόνια. Νετρόνια. Που είναι το σημαντικότερο πρόβλημα όσον αφορά το διάστημα, γιατί συνεισφέρει περίπου 30% στην τελική δόση στην οποία εκτίθονται οι αστροναύτες. Μπορεί η ροή τους να είναι μικρότερη, αλλά οι επιπτώσεις είναι πολύ πιο σοβαρές. Ηλεκτρόνια και το επόμενο βήμα είναι να μπορέσουμε να μετρήσουμε και βαριά ιόντα. Ήδη έχουμε κάνει κάποια βήματα πάνω σε αυτό, οπότε η εξέλιξη του συστήματος είναι να μετρήσουμε και βαριά ιόντα. Αυτό γίνεται ταυτόχρονα και real time? Είναι σε πραγματικό χρόνο. Γιατί εδώ χρόνο. Τώρα θέλω να εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά του πραγματικού χρόνου από τις άλλες μετρήσεις. Θα σου πει κάποιος, εντάξει, το κάνουν και άλλοι. Ποια είναι η διαφορά? Το παθητικό, όπως αυτό που έχουν οι αστροναύτες αυτή τη στιγμή, όπως προανέφερα, είναι ένα σύστημα το οποίο για να πάρουν την πληροφορία θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω στη Γη, να γίνει μια διαδικασία ανάγνωσης των δεδομένων και να απλώς να ενημερωθούν για το πεδίο ακτινοβολιών στο οποίο έχουν εκτεθεί. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Όμως, όπως προαναφέραμε, τα solar particle event μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στο θάνατο. Άρα είναι πολύ σημαντικό όχι απλώς να έχουμε την πληροφορία αφού εκτεθούμε, αλλά να έχουμε και μια προειδοποίηση για να προλάβουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μετράνε τη δόση. Εμείς θα μετράμε τη δόση ανά δευτερόλεπτο. Και στην περίπτωση που συμβεί κάτι, θα έχουν κάποιο alert στην επικείμενη αποστολή στη Σελήνη. Στα πλάνα έχει προβλεφτεί εκτός από την ειδική θωράκιση του Orion και η δυνατότητα να υπάρχει σε πολύ σύντομο χρόνο η κατασκευή ενός cave στο οποίο μπορούν να μπουν μέσα και να προστατευθούν. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόβλεψη, ενημέρωση και να προλάβουν οι αστροναύτες να προστατευθούν, να προστατεύσουν τη ζωή τους. Δεν μου λέτε, αυτό το real time δεν δίνει ένα πλεονέκτημα και στους επίγειους σταθμούς παρατήρησης της αποστολής, δηλαδή οι αντίστοιχες, να το πω έτσι, επιστημονικές, ιατρικές ή άλλες ομάδες? Δεν θα έχουν το πλεονέκτημα να μην περιμένουν να πάρουν τα στοιχεία, να τα αναλύσουν στατιστικά και να καταλήξουν να τα παίρνουν εκείνη τη στιγμή? Βέβαια, βέβαια. Η πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Μπορούμε να συνεισφέρουμε, λαμβάνοντας τα δεδομένα, να μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς, να δώσουμε. Και σίγουρα θα αλλάξει και τις επόμενες αποστολές. Η πρώτη αποστολή, όπως είπαμε, είναι μια μη επανδρομένη αποστολή. Που η πρόθεσή μας είναι να δούμε καταρχήν, όπως προαναφέρετε, θα στείλουμε δύο ανθρώπινα ομοιώματα. Το ένα από τα δύο θα έχει επιπλέον και ένα ειδικό γυλαίκο θωράκισης. Το οποίο είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύει τα διάφορα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Γιατί κάθε όργανο έχει διαφορετική ευαισθησία. Α. Οπότε όλη η πληροφόρηση του προγράμματος στο οποίο θα συμμετέχουμε θα δώσει πολύ βασική πληροφορία για τη συνέχεια, για τις επόμενες αποστολές. Λοιπόν, τώρα με κεντρήσατε λίγο. Αν έχετε εικόνα, ποιο είναι το πιο ευαίσθητο στην ακτινοβολία όργανο του ανθρώπινου οργανισμού? Το σηκώτη? Είναι, αρκετά είναι. Το σηκώτη είναι ένα από τα όργανα τα οποία είναι αρκετά ευαίσθητα. Σίγουρα αυτό που αντέχει περισσότερο στην ακτινοβολία είναι το δέρμα μας. Και είναι ακόμα ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε, το ότι όλα τα δοσίμετρα μετράνε την δόση στην επιφάνεια του δέρματος. Δεν μπορούν να μετρήσουν στο εσωτερικό των αστροναυτών. Τα παθητικά λοιπόν, τα οποία έχουν οι αστροναύτες, μπορούν να μετρήσουν τη δόση μόνο που λαμβάνουν στο δέρμα, που είναι το, αν θέλουμε να πούμε, το δέρμα είναι το λιγότερο ευαίσθητο από όλα. Εμείς πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να μετρήσουμε στο σηκώτη, στην καρδιά, να δούμε το κάθε όργανο τι δόση λαμβάνει, άρα να υπολογίσουμε το ενδεχόμενο του ρίσκου. Mm. Και είναι ένας λόγος που αποφασίσαμε στην πρώτη αποστολή να στείλουμε τα ανθρώπινα ομοιώματα, για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε συστήματα και εσωτερικά και να υπολογίσουμε το ενδεχόμενο ρίσκο εσωτερικά. Είναι εντυπωσιακό όλο αυτό. Εγώ θέλω να επαναλάβω για όσους μας ακούν τώρα, ανοίξαν τους δέκτες τους, ότι ουσιαστικά αυτή η αποστολή στη Σελήνη, που προσδιορίζεται το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του 2020,
Όλο αυτό που περιγράφουμε ότι θα μετρά, θα το μετρά από τη δουλειά που κάνατε εσείς. Δηλαδή, είναι ένα ελληνικό σύστημα που θα είναι μέσα στο διαστημόπλιο και αυτό να το έχουν υπόψη οι τηλεθεατές. Πείτε μου, το δέρμα είπατε είναι από τα λιγότερο φθορά, σας το πω έτσι. Το σηκώτη είναι από τα υπερευαίσθητα. Ο εγκέφαλος, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, έχουμε εικόνα. Είναι στη μεσαία κλίμακα, είναι υπερευαίσθητος ή είναι ανθεκτικός? Εξαρτάται, γιατί ο εγκέφαλος είναι αρκετά ευαίσθητος στην ακτινοβολία, αλλά εξαρτάται ποιο τμήμα του εγκεφάλου θέλουμε να δούμε και να μελετήσουμε καλύτερα. Κάποια στιγμή φαντάζομαι, κυρία Φραγκοπούλου μου, ότι από τα στοιχεία του δοσημέτρου σας, έτσι πώς το αναπτύσσετε, ενδεχομένως να φτάσουμε στον πυρήνα αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή, κατά πόσο η ακτινοβολία επηρεάζει, που επηρεάζει, αλλά με ποιες μετρήσεις, το ίδιο το ανθρώπινο DNA, το ίδιο το κύτταρο, το αίμα, γιατί νομίζω ότι οι μεγάλες αλλοιώσεις τελικά της ακτινοβολίας είναι εκεί όταν είναι σε μεγάλες δόσεις. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Εδώ πλέον αναφέρεστε στην περίπτωση που οι δόσεις είναι αρκετά υψηλές. Βεβαίως. Πάμε στις περιπτώσεις όπου μιλάμε πλέον για τα φαινόμενα τα οποία είναι, όπως είπαμε, ντετερμινιστικά, δηλαδή από ένα κατόφλι δόσης και πάνω. Αρχίζουν λοιπόν τα διάφορα σύνδρομα, τα οποία είναι σταδιακά, δηλαδή είναι το αναψευστικό, γαστρεντερικό, υπάρχουν διάφορα σύνδρομα τα οποία συμβαίνουν. Και φτάνουμε μέχρι την περίπτωση όπου μπορεί να έχουμε αλλοιώσεις σε DNA, σε κύτταρα, όπου εκεί πλέον όμως μιλάμε για πολύ μεγάλα επίπεδα δόσης. Για πείτε μου κάτι, είστε και μία νέα μητέρα. Μελετάτε τα δοσίμετρα ερευνητικά, μετά γίνονται ένα πακέτο και πάνε στην NASA. Με αυτά που διαβάζετε και αναλύετε, φοβάστε για τα παιδιά σας στο περιβάλλον της εξέλιξης τεχνολογίας αιχμής? Σας παίρνει από το μυαλό? Εννοείται σε σχέση με τις ακτινοβολίες, τις μειονίζουσες. Βεβαίως. Οι μειονίζουσες έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο που αλληλεπιδρούν με το σώμα. Γι' αυτό και λέγονται μειονίζουσες, δηλαδή δεν προκαλούν ιόντα. Το πώς οι συνέπειες των ακτινοβολιών, η αρχή μου είναι ότι, όπως προανέφερα, επειδή οι ακτινοβολίες, όσο αυξάνει η έκθεση, αυξάνει και η πιθανότητα να συμβεί κάτι, είναι ότι όσο μπορούμε να προστατεύσουμε λιγότερο τον εαυτό μας, τόσο καλύτερα. Αλλά τις πραγματικές συνέπειες είναι κάτι το οποίο υπάρχει μία εξέλιξη, υπάρχει μία έρευνα σε εξέλιξη για να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές επιπτώσεις. Όσον αφορά τη ραδιενέργεια, είναι κάτι το οποίο έχει μελετηθεί αρκετά. Όσον αφορά τις μειονίζουσες, είναι ένα άλλο κομμάτι που μελετάτε, αλλά τις ξεκάθαρες συνέπειες, και δεν είναι και εύκολο να τις διαχωρίσουμε. Γιατί εκτιθόμαστε όλοι σε ένα περιβάλλον ακτινοβολιών μειονίζουσων καθημερινά. Σας έχει πέρασει από το μυαλό ότι με τον τρόπο σας μετέχετε σε εκείνη την ομάδα των επιστημόνων ερευνητών που φτιάχνει μια νέα γενιά στην ίδια την ανθρωπότητα? Μια γενιά που θα είναι έτοιμη ενδεχομένως μελλοντικά αυτά που βλέπαμε, Οδύσσια του διαστήματος, Γκαλάκτικα, Star Trek, να κάνει επικισμούς σε άλλους πλανήτες, είτε το επιτρέπουν οι περιβαλλοντικές τους συνθήκες, είτε με τεχνητό περιβάλλον. Σας έχει περάσει από το μυαλό? Διότι εσείς αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ένα όργανο σχετικά εύχριστο. Αλήθεια, τι διαστάσεις έχει? Σχεδόν μοιάζει με μια πιστωτική κάρτα. Με μια πιστωτική κάρτα. Αυτό το δοσίμετρο λοιπόν της ακτινοβολίας. Φτιάχνεται λοιπόν μια φουρνιά που κάνει, αυτό το δοσίμετρο αυτό κάνει. Πού αντέχει, μέχρι πόσο αντέχει για να πάει και παρακάτω? Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι είστε σε αυτή την ομάδα επιστημόνων? Όταν το σκέφτομαι και όταν συζητάμε για τα πλάνα της NASA, θεωρώ πλέον βέβαιο ότι η ανθρώπινη ύπαρξη στον Άρη είναι κάτι βέβαιο ότι θα γίνει. Μπορεί να είναι μετά από αρκετά χρόνια. Έχετε πιστεί δηλαδή από αυτά που έχετε δει, που έχετε ακούσει και από την εξέλιξη? Είμαι σχεδόν βέβαιη και θεωρώ ότι είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της εξέλιξης. Είναι ένα milestone το οποίο έχουμε κατακτήσει στην ιστορία του διαστήματος. Πριν από μερικά χρόνια μοιάζε κάτι πάρα πολύ μακρινό. Mm-hmm. Σήμερα με βεβαιότητα γνωρίζουμε ότι θέλουμε να πάμε στη Σελήνη και η επικείμενη αποστολή της ανθρώπινης ύπαρξης στον Άρη είναι κάτι που ακολουθεί. Μπορεί να γίνει μετά από πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, σχεδόν μετά από... Μπορεί να έχω βγει και σε σύνταξη τότε, αλλά θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει. Θα έρθει η στιγμή λοιπόν που θα ακούσουμε ότι το πλήρωμα ΤΑΔΕ μόλις προσεδαφίστηκε στον Άρη. Είναι εντυπωσιακό.
Και γι' αυτό το ταξίδι, λέτε, ετοιμάζεται όλη αυτή η ιστορία και το δοσίμετρο μπορεί να καταγράψει σε real time ακόμη και τα τυχαία, τα μη γεγονότα. Δηλαδή μια ηλιακή έκρηξη, για παράδειγμα. Θα την καταγράψει. Ναι. Με τις επιπτώσεις. Από τη στιγμή που μετράμε κάθε ένα δευτερόλεπτο, θα μπορέσουμε να μετρήσουμε και την περίπτωση ψιλοενεργειακών πρωτονίων που προέρχονται από solar particle event. Mm. Ο εγκύτερος πλανήτης άστρο είναι ο Ερμής στον ήλιο. Φαντάζομαι ότι εκεί η ακτινοβολία θα κάνει πάρτι, ε? Εκεί υπάρχουν και άλλα θέματα θερμοκρασίας, αλλά η ακτινοβολία, όσο πιο κοντά στον ήλιο είμαστε, τόσο υψηλότερο και πιο σκληρό το πεδίο, σίγουρα. Άρα αυτό που λέει ο απλός λαός, ότι οι ηλιακές καταιγίδες με έναν τρόπο επηρεάζουν και τις ανθρώπινες και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, δεν είναι εξωπραγματικό. Όχι, δεν είναι. Όχι. Όπως και οι παλίριες με τη σελήνη, ε. Πείτε μου, κυρία Φραγκοπούλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλά όλα αυτά. Και μπράβο σας. Δίνεται μία ελληνική υπογραφή σε μία αποστολή της NASA, όχι τυχαία, μας εξηγήσατε πόσο σημαντική είναι. Αλλά πώς τα καταφέρατε? Θέλω να πω, εδώ είστε και διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας. Στην Ελλάδα θα σας πει κάποιος, η εταιρεία πώς και έχει δυνατότητες? Μέσα από την εταιρεία σας βρήκαν ή σας βοήθησε η εταιρεία, έγινε όχημα στην ερευνητική προσπάθεια? Επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος και επειδή στην Ελλάδα γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για νεοφυείς, καινοτομίες στην Ελλάδα της κρίσης, θέλω λιγάκι να μου πείτε για αυτό το πεδίο. Εγώ ξεκίνησα λίγο ανάποδα. Ξεκίνησα πρώτα από τον ερευνητικό χώρο και ουσιαστικά διαπίστωσα ότι αυτό που σκέφτηκα, που δημιούργησα με σκοπό να λύσω ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο οι ίδιοι αστροναύτες μας το θέτανε και ήταν κάτι το οποίο γνωρίζαμε, είδα ότι έχει και άλλες εφαρμογές. Και αποφάσισα λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε για το διάστημα, να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες αιχμής που δημιουργούνται από το διάστημα για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Έχει εφαρμογή στο δοσίμετρο το δικό σας, θα σας πει κάποιος, στη Γη? Ναι. Για πείτε μου λίγο πρώτα γι' αυτό, σας παρακαλώ. Παράδειγμα, στα νοσοκομεία. Θα έχετε δει ότι οι ακτινολόγοι, οι ακτινοφυσικοί είναι υποχρεωμένοι να έχουν δοσίμετρα, τα οποία όμως είναι παθητικά. Ναι, υπάρχει σωστά μια ευρωπαϊκή οδηγία ότι πρέπει να πάμε από τα παθητικά στα active, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Στο στρατό, στην αεροπορία, στο security, στην εξεύρεση παράνομης διακίνησης ραδιοενεργών. Στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, κάργο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, όπου υπάρχει φυσική ραδιενέργεια. Είναι πάρα πολλά τα πεδία. Τι λέτε? Όλα αυτά. Δηλαδή, από τη μία εκείνο το στατικό που έχουν όσοι δουλεύουν καλά, λέτε, στα ακτινολογικά. Από την άλλη εκείνη η δυσθεώρητα ότι μετρητές ραδιενέργειας θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με μια τέτοια καρτουλά. Η σύσσωμη επιστημονική κοινότητα και άτομα που είναι αξιολογητές συστημάτων δοσιμέτρων από την Αμερική με διαβεβαίωσαν, πιστοποίησαν μάλλον, ότι είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και έγινε και αποδεχτό από την NASA και έχει όλα τα χέγγια για να αλλάξει την υπάρχουσα τεχνολογία. Εντυπωσιακό. Οπότε λοιπόν, είπατε εσείς, βλέπουμε και μερικές δημοσίευσεις όσο μιλάτε, διότι διεθνώς και παγκοσμίως έχετε γίνει και έχετε κάνει γνωστό αυτό. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τώρα, είπατε ξεκίνησα ανάποδα, ερευνητικά. Προφανώς, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να στηριχτείτε και οδηγηθήκατε στο επιχειρήν? Πώς έγινε αυτό? Βρήκατε χρόνο, ξέρατε, σε ένα πεδίο, βροχή τα ερωτήματα, αλλά πρέπει να σας τα κάνω, σε ένα πεδίο που δεν είναι και το καλύτερο για τέτοιου είδους. Εδώ δεν είναι για απλές επενδύσεις, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm. Για ελάτε λίγο. Νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε τεχνολογίες, αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, να αξιοποιήσουμε την έρευνα και να οδηγηθούμε σε καινοτόμα προϊόντα τα οποία πραγματικά μπορούν να φέρουν ανάπτυξη. Ωραία, για πείτε μου στην Ελλάδα αυτό πώς γίνεται, σε εσάς πώς έγινε, να το καταλάβω κι εγώ. Σίγουρα χρειάζεται να έχουμε το βλέμμα μας προς τα έξω. Η αγορά της Ελλάδας είναι μια αγορά την οποία απλώς μπορεί να κάνει κάποιος ένα market validation και να δει αν υπάρχει ενδιαφέρον και να έχει το πλάνο του και τα μάτια του. Η αγορά είναι παγκόσμια. Το ίδιο συμβαίνει και στο Ισραήλ. Είναι μια μικρή χώρα,
αλλά χρησιμοποιούν την έρευνα που αναπτύσσεται κυρίως για το στρατό. Γιατί ναι, και την και την αξιοποιούν με σκοπό να κάνουν το market validation εσωτερικά στο Ισραήλ, αλλά δεν τους ενδιαφέρει να πουλήσουν στο Ισραήλ. Η αγορά είναι έξω. Και η αγορά είναι παγκόσμια. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες με μεγάλους ομίλους στην Ευρώπη και ξεκινάμε τα βήματά μας στην Αμερική. Εσείς όμως, όταν κάνετε τα πρώτα βήματα, θέλοντας να φέρετε αυτά τα δοσίμετρα στην πραγματικότητα του γήινου περιβάλλοντος, να το πω έτσι, της αγοράς δηλαδή. Φαντάζομαι ότι δεν είχατε τα εκατομμύρια από πίσω σας. Πώς κάνετε αυτό το βήμα? Στηριχθήκατε πού? Υπήρχε ένας τεχνοβλαστός πανεπιστημίου ερευνητικού ιδρύματος, πήγατε και κολλήσατε εκεί? Πώς? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Διότι εδώ, ακούστε τώρα, ναι, κύριε Φραγκοπούλου, εσείς ανοίγετε σιγά σιγά τα φτερά σας, όχι για τις ΗΠΑ, για το φεγγάρι και μακρύτερα, και εύχομαι, σας το εύχομαι, αλλά μην τρελαθώ. Στην Ελλάδα οι πολιτικοί όλοι μιλάνε για την καινοτομία. Στην πράξη θέλω να δω, γιατί είστε ένας νέος επιστήμονας που έχετε όλο το πακέτο, θέλω να το πω αυτό. Και θέλω να δω πώς λειτουργεί αυτό. Για εξηγήστε το μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο. Ότι υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν, γίνονται, και αυτό είναι θετικό, αλλά υπάρχουν και άλλα βήματα που σιγά σιγά πρέπει να δομηθούν ακόμα καλύτερα. Το όλο σύστημα είναι αρκετά σε αρχικό στάδιο στην Ελλάδα. Είχα κάποια ίδια κεφάλαια τα οποία χρησιμοποίησα στην αρχή για να μπορέσω να αναπτύξω την εταιρεία και το προϊόν, ώστε είναι τελείως διαφορετικό. Έχω ένα προϊόν ερευνητικό, το οποίο όμως ήταν σε στάδιο αρκετά προχωρημένο. Δεν ήταν ένα προϊόν ερευνητικό που ήταν σε TR level 4, σε χαμηλό δηλαδή στάδιο εξέλιξης. Ήταν σε TR level 9 για να μπορέσει να πετάξει. Άρα η μεταφορά του και η μετατροπή του σε ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αγορά δεν ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν είχα τόσα πολλά βήματα να διανύσω. Οπότε χρησιμοποίησα αρχικά ίδια κεφάλαια, ώστε να είμαι σε ένα στάδιο που πλέον μπορώ να μιλήσω για την εταιρεία, να είμαι έτοιμη να βγω στην αγορά και να διεκδικήσω κεφάλαια από τις ξένες αγορές. Απευθυνόμενη σε μία τεράστια αγορά με ένα προϊόν που μπορεί να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα συστήματα. Δεν θα ήταν όμως εύκολο, φαντάζομαι, διότι μπήκατε σε ένα εξαιρετικά σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σίγουρα. Σε αυτό το είδος, αν δεν κάνω λάθος. Με κολοσσούς, οι οποίοι έχουν και κεφάλαια από πίσω. Τι ήταν αυτό λοιπόν που έριχνε τη μία αντίσταση μετά την άλλη σε αυτόν τον ανταγωνισμό? Η ποιότητα του προϊόντος, να το πω έτσι, που δεν είναι προϊόν ακριβώς. Η ποιότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι έχουμε τη σφραγίδα ότι η NASA για μας δείχνει ότι την ποιότητα, την καινοτομία και την αξιοπιστία της εταιρείας και της ομάδας μας συνολικά. Από εκεί πέρα είναι μια ομαδική δουλειά. Μια συμπληρωματική δουλειά από ερευνητές που από διαφορετικά αντικείμενα. Πρέπει να υπάρχει διεπιστημονικότητα, πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα ανάμεσα στην έρευνα και στην επιχειρηματικότητα. Ξεκίνησα, όπως είπα, από τον ερευνητικό χώρο. Είχα πάρα πολλά να μάθω. Ο χώρος ερευνητικός με τον επιχειρηματικό δεν είναι ίδιοι. Είναι πολύ γοητευτικοί και οι δύο, αλλά διαφορετικοί. Ποιος είναι πιο σκληρός? Θα έλεγα ο επιχειρηματικός απαιτεί πιο γρήγορες αποφάσεις. Δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου. Αλλά αυτό σε βγάζει και σε μια εγρήγορση. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και έχω αποδείξει ότι από την πορεία μου ότι βάζω πάντα υψηλούς στόχους και προσπαθώ να τους πετύχω. Υπήρξαν στιγμές που σκεφτήκατε να το διαθέσετε σε ένα πολυεθνικό κολοσσό, δηλαδή εδώ που πάω θα σπάσω επιχειρηματικά τα μούτρα μου, και τι ήταν, αν υπήρξαν, τι ήταν αυτό που σας φρέναρε και δεν το δώσετε? Γιατί δεν μπορώ να το πω πατέντα, δεν είναι πατέντα αυτό το πράγμα. Έτσι, έχει βέβαια κατοχυρώσεις του, αλλά στην ουσία είναι μια ερευνητική προσπάθεια που έχει και κάποιες ανακαλύψεις καινοτομίας πρωτοποριακές. Υπήρξαν λοιπόν στιγμές που σκεφτήκατε να το πάρει ένας πολυεθνικός κολοσσός και εγώ θα κάνω εκεί την έρευνα, θα έχω και τα κεφάλαια? Και τι ήταν αυτό που σας φέρανε, αν υπήρξαν τέτοιες στιγμές? Αυτή θα ήταν μια εύκολη λύση, το να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όπως είπα, μου αρέσουν οι προκλήσεις, είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο έχω δημιουργήσει. Το βλέπεις σαν, θα το πω έτσι, σαν ένα καινούριο παιδί το οποίο δημιουργείς, το αγαπάς και θέλεις να το μεγαλώσεις, να το δεις να μεγαλώνει και μετά να πάρει το δρόμο του. Πού το δοκιμάζατε κάθε φορά? Γιατί μου είπατε στο περιβάλλον γης βεβαίως, που προσομοιάζουν προφανώς οι συνθήκες, αλλά πόσο βέβαια ήσασταν μέχρι να φτάσει η ώρα να ανοίξει η NASA την πόρτα,
ότι αυτό που φτιάχνετε είναι έτσι όπως το βλέπετε εσείς και δεν υπάρχει σφάλμα, να το πω έτσι. Πόσο βέβαιοι ήσασταν? Όταν τελικά πήραμε το acceptance, γιατί όπως είπα, οι προδιαγραφές για να φύγει κάτι επάνω είναι πάρα πολύ αυστηρές. Έπρεπε να συμπληρώσουμε αρκετά documentation σχετικά με τεχνολογία, χαρακτηριστικά. Δώσαμε 10 συστήματα στην NASA τα οποία τα έκανε validation μόνη της. Οπότε η πιστοποίηση την οποία λαμβάνεις μετά είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχεις καμία αμφιβολία όταν περνάει από τόσο σκληρά τεστ. Το σύστημά μας έπρεπε να πληρεί τις προδιαγραφές της NASA αλλά και του Αμερικάνικου στρατού ταυτόχρονα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχω αμφιβολία. Δεν είχαμε μετά από εκεί πέρα αμφιβολία ότι δεν έχει τις προδιαγραφές που περιμέναμε. Να μην έχω καμία αμφιβολία ότι το δοσίμετρο πάει και στο Αμερικανικό στρατό. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Όταν η NASA ανοίγει την πόρτα ενός διαστημοπλοίου, προφανώς ο Αμερικανικός στρατός δεν κάθεται έτσι, που χρησιμοποιεί και πολλά υλικά που έχουν ακτινοβολίες. Δική μου σκέψη αυτή, Πληρεί τις προδιαγραφές. Πληρεί τις προδιαγραφές. Ας μείνουμε εκεί. Πείτε μου κάτι. Εσείς σε αυτό το ταξίδι θα δώσετε παρόν στο σημείο εκτόξευσης του σχετικού πυράβλου που θα μεταφέρει το διαστημόπλιο και τα λοιπά, αυτά που βλέπουμε εδώ σε εικόνες εκτόξευση από το ακροτήριο Canaveral, για παράδειγμα. Θα βρεθείτε? Πώς έχει από εδώ και κάτω το πρόγραμμα? Πότε πάτε? Επιστρέφετε και θα πάτε στην επίσημη εκτόξευση? Πώς γίνεται αυτό? Βάλτε μας λιγάκι σε αυτήν την ιστορία. Ναι, θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί αρκετές μέρες πριν για να μπορέσω να... γιατί θα συμμετέχω στο κομμάτι που θα κάνουμε την τοποθέτηση των δοσημέτρων πάνω στα ανθρώπινα ομοιώματα και μετά τα ανθρώπινα ομοιώματα μέσα στο Orion. Αυτό θα γίνει 20 μέρες, 15 με 20 μέρες πριν την αποστολή. Και φυσικά θα είμαι εκεί γιατί... δεν θα μπορούσα να είμαι αλλού. Είναι κάτι που ανυπομονώ να συμμετέχω και να το δω από κοντά να γίνεται και να πετάει. Τις μετρήσεις που θα γίνονται σε real time θα τις λαμβάνετε κι εσείς? Στην πρώτη αποστολή θα μετράει το σύστημα ανά ένα δευτερόλεπτο, αλλά δεν θα τις στέλνει απευθείας πίσω. Δεν θα τις στέλνει. Και ο λόγος είναι ότι στις προδιαγραφές του Orion ήταν ότι στην πρώτη αποστολή δεν πρέπει να επικοινωνεί τίποτα με τον κεντρικό υπολογιστή. Α. Για λόγους ασφαλείας. Γι' αυτό και μία από τις προαπαιτήσεις, ένα από τα προαπαιτούμενα, ήταν ότι οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικό πάρει την έγκριση, θα πρέπει να μπορεί να αντέξει για πάνω από 4 μήνες χωρίς φόρτιση. Όταν λέτε χωρίς φόρτιση, πάνω από 4 μήνες, και το συγκεκριμένο δοσίμετρο είναι για παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά πείτε μου, αν δεν έχεις με το σερβερ επαφή, το κεντρικό κάτω, με το σύστημα, το επίγειο, αν κάτι πάει στραβά σε αυτό το διάστημα, από πού θα παίρνουν τις ενδείξεις επίγειως για το τι γίνεται? Εννοώ τα περιφερειακά συστήματα, δηλαδή όπως τα δοσίμετρα ή κάποια πειράματα που θα γίνουν ξεχωριστά. Δεν θα πρέπει να επικοινωνούν με τον κεντρικό υπολογιστή, τουλάχιστον για την πρώτη αποστολή. Στη συνέχεια θα γίνει αυτή η τροποποίηση. Λοιπόν, πάμε σε μία διακοπή, τελευταία για απόψε, και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Μαριάνθη Φραγκοπούλου, η Ελληνίδα ερευνήτρια, η οποία ουσιαστικά τη δική της δημιουργία στέλνουμε στο διάστημα μέσω της NASA, το στέλνουμε στη Σελήνη, ένα δοσίμετρο ακτινοβολίας που από ό,τι ακούσαμε μετρά όλα τα είδη ακτινοβολίας σε real time. Αυτό σημαίνει ότι δίνει δεδομένα αμέσως. Κυρία Φραγκοπούλου, πείτε μου λίγο το ερευνητικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Πώς το βρίσκεται? Διότι αν αντιλαμβάνομαι σωστά, έχετε γίνει πρόσφατα βεβαίως και επισκέπτρια καθηγήτρια στην Οκλαχώμα, όχι τυχαίο πανεπιστήμιο στο χώρο. Όμως εδώ αναπτύξατε εσείς τουλάχιστον, ως κύριος παίκτης αυτής της ερευνητικής προσπάθειας. Το περιβάλλον ποιο είναι? Θεωρώ ότι υπάρχουν εξαιρετικοί ερευνητές. Γι' αυτό και δεν είναι και τυχαίο και ότι πολλοί όταν φεύγουν έξω διαπρέπουν. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε είναι ότι η έλλειψη συνεργασίας, ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερες συνεργασίες. Mm-hmm. Και
Είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για εφαρμοσμένη έρευνα να υπάρχει και μία διασύνδεση με τον έξω κόσμο, με την επιχειρηματικότητα, ώστε αυτή η έρευνα να οδηγεί στην ανάπτυξη, να οδηγεί σε ένα προϊόν, να οδηγεί σε νέες τεχνολογίες που μπορούν να δώσουν όθηση και στην οικονομία μιας χώρας. Ώστε με αυτόν τον τρόπο και οι επενδύσεις στην έρευνα να είναι πολύ περισσότερες. Τι ωραία που το λέτε εσείς. Εμείς εδώ έχουμε ένα καμάρι, ένα κάφημα. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, διάσημο ανά τον κόσμο, που δίνει δυνατότητες σε ερευνητές. Το ερώτημα όμως εμένα επιμένει, οι νέοι ερευνητές έχουν τα πλεονεκτήματα που θα έπρεπε να έχουν στην πατρίδα μας σε σχέση με τους αντίστοιχους νέους ερευνητές σε άλλες χώρες ή μειονεκτούν? Ή εδώ, αν θέλετε, είναι πίσω από τα μεγάλα ονόματα, αλλά δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Και μονάχα αν κάποια στιγμή κάτι προκύψει ή κάποιος κουζλός, όπως λέμε εδώ, ή κουζουλή, κάνει το επόμενο σάλτο, έχει καλώς. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο στήριξη. Χρειάζεται ένα περισσότερο δομημένο περιβάλλον. Στο εξωτερικό είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα στα πανεπιστήμια, τόσο για τους ερευνητές, όσο και για τους φοιτητές. Δεν θα αναφέρω παραδείγματα όπως είναι το MIT που ήμουν πρόσφατα, όπου βλέπεις πράγματα που από το πρώτο έτος οι φοιτητές μαθαίνουν να κάνουν pitching εκτός από έρευνα για να μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία και να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία που θα δημιουργήσουν μέσα στο πανεπιστήμιο για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Oklahoma State University, που είναι ένα πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής, εξειδικευμένο στο χώρο της ακτινοβολίας, αλλά είναι πιο περιφερειακό. Έχετε δίκιο, πιο περιφερειακό. Και όμως είναι... Είναι χμής όμως πανεπιστήμιο. Είναι χμής πανεπιστήμιο, έχει στενή συνεργασία με την NASA. Πάρα πολλοί ερευνητές από την NASA έχουν ξεκινήσει από το Oklahoma State University. Τα δοσίμετρα τα οποία έχουν κατασκευάσει από το Οκλαχώμα έχουν αξιοποιηθεί από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές. Τα δύο μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο έχουν αξιοποιήσει τεχνολογία του Oklahoma State University. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι τα παραδείγματά μας, ότι προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Κοιτάξτε όμως, το πανεπιστήμιο αυτό, να το πω λαϊκά, σας τσίμπησε. Δηλαδή, δια της πληροφορίας ότι το δικό σας δοσίμετρο πάει στη σελήνη, κατάλαβε ότι εδώ κάτι υπάρχει. Και αμέσως σας τσίμπησε. Αναρωτιέμαι, αντιστοίχως, ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα σας τσίμπησαν? Λαϊκά το λέω, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ή όχι? Όχι, για θέση δεν είχα κάποια κρούση από ελληνικά. Για να αντιληφθούμε και λιγάκι στον τόπο μας πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος του οποίου η δουλειά πάει στη σελήνη, στην Ελλάδα για την ώρα δεν κρίνεται σκόπιμο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα στο αντικείμενό του, να του χτυπήσει την πόρτα να του πει Ελλάδο ή αντίστοιχα ένα ερευνητικό. Και την ίδια ώρα, το Οκλαχώμα που μας είπατε ότι στα δοσίμετρα οι δύο κορυφαίες πολυεθνικές τα δικά του χρησιμοποιεί, σας λέει Ελλάδο. Το λέω για εσάς, το λέω για τους τηλεθεατές για να καταλάβουμε πώς ορισμένες φορές η χώρα αυτή αφήνει τα παιδιά της, γιατί κι εσείς, με συγχωρείτε πάρα πολύ, με τον κόπο του ελληνικού λαού σπουδάσατε, μορφωθήκατε, εξειδικευτήκατε και της οικογένειάς σας, όλων μέσω της φορολογίας. Ο Έλληνας πρέπει να τα καταλαβαίνει τόσο απλά και θέλετε να αποδώσετε στον τόπο σας. Αλλά για την ώρα το μόνο που αποδίδει είναι αυτό που φτιάξατε εσείς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κάνω λάθος? Η αλήθεια είναι ότι για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή το ότι ένα πανεπιστήμιο αμερικάνικο όπως το Οκλαχώμα προφανώς αναγνωρίζει το έργο μου και μου δίνει μια τέτοια δυνατότητα και ευκαιρία να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο του Οκλαχώμα και την πρώτη μου επίσημη ομιλία ως καθηγήτρια στο Οκλαχώμα State θα τη δώσω τον Ιανουάριο στα πλαίσια της επίσκεψής μου γενικότερα στην Αμερική και στην NASA. Είναι κάτι που μου αρέσει, που αγαπώ. Αλλά δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό στην Ελλάδα. Είστε ευγενείς. Πείτε μου κάτι, ο χώρος εκτός από ανταγωνιστικός, κατά βάση, είναι ανδροκρατούμενος χώρος. Μία γυναίκα αντιμετώπισε και άλλες προκλήσεις? Σίγουρα είναι ανδροκρατούμενος χώρος. Είμαστε πολύ λίγες οι γυναίκες, τόσο στον χώρο της πυρηνικής φυσικής, όσο και στον χώρο του διαστήματος.
όμως προτιμούσα να βλέπω τον εαυτό μου περισσότερο και έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το θέμα γυναίκα ερευνήτρια, γυναίκα επιχειρηματίας, γιατί και στον επιχειρηματικό χώρο είναι πολύ λίγες οι γυναίκες. Προτιμούσα πάντοτε να βλέπω τον εαυτό μου απλά σαν ερευνήτρια και σαν επιστήμονα και να προσπαθώ να δίνω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθώ, ότι η προσπάθεια και η επιμονή που πρέπει να δείξω είναι η ίδια, είτε είμαι άντρας είτε είμαι γυναίκα. Παρ' όλα αυτά, σε αυτούς τους χώρους υπάρχει ένας υπολανθάνων σεξισμός, να το πω έτσι. Δεν εννοώ παρενόχληση, δεν και καλά, αλλά επειδή είστε γυναίκα. Θα μπορούσε να υπάρχει μία καχυποψία αρχικά. Όπως καχυποψία υπήρχε αρχικά το ότι ήμουν από την Ελλάδα, όσον αφορά το χώρο του διαστήματος. Ναι. Αυτό το συναντήσατε συχνά, ε. Στην αρχή. Τι δουλειά έχετε με το διάστημα εσείς οι Έλληνες, πριν από 10 χρόνια και από την Ελλάδα το είχα αντιμετωπίσει αυτό. Α. Όταν ξεκίνησα πριν από 10 χρόνια και είχα καταθέσει τις σκέψεις μου τότε, η απάντηση που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία, αλλά δεν ελοπίσουμε στην Ελλάδα. Απλώς εμένα αυτό πάντοτε με πεισμώνει περισσότερο και με κάνει να αποδείξω ότι θα το καταφέρω. Α, αυτό ήταν η πρώτη αντίδραση. Στους έξω, όταν λέγατε ότι είστε από την Ελλάδα και ασχολείστε με δουλειά που αφορά το διάστημα. Το 2019 που πρώτο ξεκίνησα στην κοινότητα, ξεκίνησα από πολύ χαμηλά. Όταν τους έλεγα ότι είμαι από Ελλάδα, η απάντηση ήταν ότι διάστημα, Ελλάδα. Οπότε τα βήματα γι' αυτό ήταν και ίσως και πιο αργά και πιο προσεκτικά. Γιατί έπρεπε και αυτοί να δούνε, να τσεκάρουν και να με αξιολογήσουν. Δεν είναι κάτι εύκολο. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια τους ότι δεν είναι παιχνίδι να στείλουμε κάτι στο διάστημα. Μπορεί να φέρει σε κίνδυνο μια ολόκληρη αποστολή. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Όμως είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκίνησα από εκεί και σήμερα με αντιμετωπίζουν εισάξια. Ορθώς η χώρα προχώρησε και δεν σας βάζω εγώ σε πολιτικά τρυπάκια, αλλά ήταν αναγκαίο με την εικόνα που έχετε, τη φέρουσα αντίληψη, παγκόσμια, σε μια διαστημική υπηρεσία, μια υπηρεσία του διαστήματος. Δεν ξέρω πώς θα την ονομάσουμε, μην κολλήσουμε. Ναι, ναι. Ορθώς προχωρήσαμε σε αυτό το βήμα. Είναι κάτι που θεωρώ ότι συνέχεια στο εξωτερικό με ρωτούσαν ποια είναι η πολιτική της χώρας για το χώρο του διαστήματος. Α. Ήταν κάτι που το θέτανε χρόνια πριν. Το να υπάρχει ένας φορέας, δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός ο φορέας, που να μπορεί να θέτει κάποιες προδιαγραφές για το διάστημα, δεν είναι κάτι που το προγραμματίζουμε σήμερα και γίνεται αύριο. Χρειάζεται ένα πλάνο. Mm. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας που να θέτει αυτές τις προδιαγραφές. Είπατε όμως ότι ό,τι ετοιμάζουμε για το διάστημα, που καλά το λέτε, δεν είναι σήμερα, θα το κάνουμε αύριο, παίρνει χρόνια. Ταυτοχρόνως σε αυτά τα χρόνια, ό,τι προετοιμάζουμε μπορεί να έχει χρήσεις στην καθημερινότητα στη Γη. Άλλο ένα συγκριτικό πλεονέκτημα εδώ, ε. Και κάθε ευρώ που επενδύουμε, αυτό είναι επίσημα από τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό, ότι κάθε ευρώ που επενδύουμε στο διάστημα επιστρέφει ανάλογα με την εφαρμογή πίσω στην κοινωνία 7 ευρώ. Άρα είναι μια πολύ σημαντική επένδυση. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας? Ο επόμενος στόχος μου είναι το ταξίδι τον Ιανουάριο στην NASA, όπου θα συμμετέχω για πρώτη φορά στην ετήσια συνάντηση που θα συζητήσουμε το μέλλον του Orion, όχι μόνο για την ακτινοβολία, αλλά για όλα τα αντικείμενα, τηλεπικοινωνίες, αλικά, όλα τα project της NASA που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Η διδασκαλία, όπως είπα, η πρώτη μου ομιλία ως καθηγήτρια στο Oklahoma State University και το βασικό μου μέλημα είναι η τροχιά ανάπτυξης που έχει μπει η Χεράντο πλέον. Η οποία πιστεύετε ότι μετά από αυτό το ταξίδι στη Σελήνη πάει για υπερηχητική απογείωση? Πρόκειται να βγούμε στις αγορές στις αρχές του χρόνου. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες μεγάλες συμφωνίες και ευελπιστώ πολύ άμεσα να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες. Θα μου λέτε, αν σας πλησιάσει ένας επίσημος ελληνικός φορέας. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Και σας πει, θέλω μία συνεργασία, είτε πρόκειται για τα νοσοκομεία, είτε πρόκειται για τα αντίστοιχα τμήματα πολυτεχνικών σχολών. Αύριο μεθαύριο έρχονται οι εξορίξεις υδρογων ανθράκων νοτίως της Κρήτης και εκεί πρέπει να μετράτε ακτινοβολία. Θα το δείτε διαφορετικά από ότι
με τα άλλα κομμάτια της αγοράς. Σίγουρα μια εταιρεία πρέπει να συγκεντρωθεί να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Η αγορά, όπως είπαμε, είναι τεράστια, οπότε πρέπει να διαλέξουμε ποιες από τις αγορές αυτές θα επικεντρωθούμε. Προς το παρόν, αρχικός μας στόχος είναι τα νοσοκομεία, αλλά μια τέτοια πρόταση θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει δείξει ενδιαφέρον το ελληνικό δημόσιο, π.χ. στο χώρο της υγείας, τα νοσοκομεία, όπως λέτε. Μιλώ για το δημόσιο, αφήστε τον ιδιώτη που μπορεί. Έχουν να αντιληφθεί ότι εδώ υπάρχει ένα προϊόν πια, το οποίο είναι στο ανταγωνιστικό περιβάλλον το καλύτερο, δεν το λέτε εσείς. Το λέει η NASA, το λέει ο Αμερικανικός στρατός, το λένε οι κορυφαίοι ανταγωνιστές σας. Αφήστε, εσείς θα μπορούσατε να λέτε ότι είναι το καλύτερο χωρίς να είναι. Το έχουν αντιληφθεί. Δεν έχουμε μπει σε κάποια τέτοια συζήτηση ακόμα, είναι η αλήθεια. Και δεν ήμασταν ίσως και εμείς έτοιμοι ακόμα, γιατί όπως είπα ότι βγαίνουμε στην αγορά τον Ιανουάριο για μια τέτοια συζήτηση. Είναι στα πλάνα μας και ευελπιστώ ότι θα γίνει. Πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της συζήτησης, θα φύγω από το τελείως επιστημονικό, αλλά με τη χρήση της επιστημονικής σας ιδιότητας ερευνητικής. Έχει ανοίξει μια συζήτηση γενικότερα στην κοινωνία ότι σε αυτό το μεταβιομηχανικό μοντέλο οι τεχνολογίες αιχμής δίνουν τον τόνο, ας το πούμε έτσι, τροποντινά, μιας αντίστοιχης βιομηχανικής, εγώ θα έλεγα τεχνολογικής επανάστασης. Στο χώρο, ας πούμε, των επικοινωνιών και όχι μόνο, πάμε στα 5G πια. Αυτά έχουν και ακτινοβολία. Πώς την ακούτε εσείς αυτή τη συζήτηση που μετράτε τις ακτινοβολίες? Εσείς μετράτε βεβαίως καταρχάς για το τι γίνεται στο διάστημα με τους αστροναύτες, αλλά τα προσδιάζετε και τα προσωμιών. Πώς την ακούτε? Και πώς βλέπετε τον άνθρωπο ως απλό χρήστη τεχνολογίας, το να μου πείτε, που έχει σχέση με ακτινοβολίες? Έχει κουλτούρα? Αν μπορεί να καταλάβει και αν μπορεί να προστατευθεί. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ έντονη φοβία γύρω από αυτό το θέμα. Όχι αδίκως, όταν κάτι δεν το γνωρίζουμε, πολλές φορές και το φοβόμαστε ή δεν ασχολούμαστε καθόλου. Ένα από τα δύο συμβαίνει συνήθως. Επειδή το θέμα, όπως είπα, το 5G είναι μη ιονίζουσης ακτινοβολίας, ναι, και είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνέπειές του, θεωρώ ότι πρέπει να φροντίζουμε ώστε να εκτεθόμαστε όσο το δυνατόν σε λιγότερη ακτινοβολία. Ένας δικός σας δοσίμετρο θα μπορούσε να μας δώσει στοιχεία για αυτές τις μη ιονίζουσες? Για τις μη ιονίζουσες όχι, αλλά είναι στα πλάνα μας να κοιτάξουμε και αυτό το κομμάτι λόγω της τεχνολογίας και των τεχνολογιών που αναπτύσσονται. Παρακαλώ, συνεχίστε λοιπόν το σκεπτικό, σας διέκοψα εγώ. Όχι. Λέγατε λοιπόν ερώτηση... ότι χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Να μην είμαστε καταχρηστικοί, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί οι ακτινοβολίες υπάρχουν γύρω μας, υπάρχουν παντού. Ζούμε όλοι μας καθημερινά σε ένα πεδίο ακτινοβολιών. Ακόμα και ακτινοβολίες από την ενέργεια περιβάλλοντος υπάρχουν γύρω μας και έχουμε συνηθίσει και ζούμε σε αυτό το περιβάλλον. Από το φυσικό του. Από το φυσικό. Που δεν είναι φυσικό, ναι. Φυσικό τελείως. Φυσικό, από το χώμα, από τα πετρώματα. Αλλά είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Είμαστε υποχρεωτικά εκτεθειμένοι σε αυτό. Απλώς το ξέρουμε ότι υπάρχει και έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό. Νομίζω ότι με τις ακτινοβολίες που έχουν μπει, τις μη ιονίζουσες που έχουν μπει στην καθημερινότητά μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να φροντίζουμε ώστε να εκτεθούμαστε λιγότερο χωρίς να γινόμαστε υπερβολικοί όμως. Για πάμε τώρα λίγο προς το τέλος και στα πιο ζώρικα, που έχουν σχέση με ιονίζουσες ακτινοβολίες. Φερρυπίν. Προσφάτως στη Βολιβία είχαμε πραξικόπημα, αλλά τώρα αποκαλύφθηκε ότι μία από τις μεγάλες συζητήσεις ήταν για τα ορυχεία με το λίθιο, το οποίο είναι σπάνια γεά, ταυτόχρονα χρησιμοποιείται στην τεχνολογία αιχμής και έχει και μεγάλες δόσεις, από ό,τι πληροφορούμε, ραδιενέργειας ως κατάλοιπο. Μπορώ να κάνω λάθος, αυτό διάβασα. Εσείς θα μπορούσατε αυτό το δοσίμετρο να το χρησιμοποιείτε αντιστοίχως σε τέτοιες καταστάσεις, ορυχεία, χωματερές ραδιενεργών υλικών, ενδεχομένως να βρούμε θαμμένα παράνομα ραδιενεργά υλικά, ναι. Ναι. Τα ορυχεία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε τα δοσίμετρα. Θα αναφέρω και άλλα παραδείγματα, όπως είναι του Καναδά που είναι πολύ πλούσια σε ουράνιο. Και στον Καναδά υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα
όσον αφορά και τα claims που κάνουν οι ασφαλιστικές, που κάνουν ως προς τις ασφαλιστικές οι εργαζόμενοι. Οπότε τα ορυχεία, γιατί εκτός από τα ραδιενεργά ουράνιο ή οτιδήποτε φυσικό ραδιενεργό υπάρχει, υπάρχουν και προβλήματα από αέρια, από ραδόνιο μπορεί να έχετε ακούσει. Βεβαίως. Οπότε το κομμάτι των ορυχείων σίγουρα είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως και ραδιενεργά κατάλοιπα, ακόμα και το waste management. Ναι. Γιατί μετράει από απόσταση περίπου ενός μέτρου. Οπότε με αρκετά καλή ευαισθησία. Ξέρετε, και χαμηλό όριο ανίχνευσης. Υπάρχει βεβαιότητα πια ότι τέτοια ραδιενεργά κατάλοιπα έχεις και στις απλές σκηνές χωματερές. Ναι. Ιδίως στην Ελλάδα που η κατάσταση δεν είναι και από τις καλύτερες και βρίσκεσαι σε μια περιφέρεια που κάποτε δεινοπάθησε, πλήρωσε και πρόστιμα. Ευτυχώς τώρα είναι καλά. Μου λέτε δηλαδή ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και εκεί. Ναι. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και στην τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί εδώ έχω έναν άνθρωπο που μετρά την ακτινοβολία και νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, κορυφαίο επιστήμονα ερευνητή, να το ρωτήσω. Ωραία. Οι φιλικές προς το περιβάλλον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανεμογεννήτρες, φωτοβολταϊκά, είναι μία όψη του νομίσματος. Μετά από 15-20 χρόνια τελειώνει η χρήση τους. Αυτά γίνονται κατάλοιπα. Έχουν και ραδιενεργά υλικά. Μετρούνται. Το όριο ανίχνευσης το οποίο μετράμε είναι από επίπεδα ραδιενέργειας περιβάλλοντος. Περιβάλλοντος. Οπότε είναι πάρα πολύ χαμηλό. Άρα οτιδήποτε είναι πάνω από αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε. Μπορούμε να το μετρήσουμε. Πείτε μου σας παρακαλώ, σκέφτεστε σε μια πορεία εξελικτική και της εταιρείας και του ερευνητικού έργου και φυσικά μετά τα αποτελέσματα που θα έχουμε και από το ταξίδι στη Σελήνη να φύγετε από την Ελλάδα. Σκέφτομαι να ανοίξουμε την εταιρεία μας και τα φτερά μας για Αμερική και αυτό είναι κάτι που πρόκειται να γίνει πολύ άμεσα. Αλλά η βάση της Χεράντο θα είναι πάντα η Ελλάδα. Αν ένας νέος άνθρωπος, επιστήμονας, ερευνητής, κυρία Φραγκοπούλου, θέλει από την απόψινή συζήτηση, εκτός από το γεγονός ότι εδώ έχουμε μια original ερευνήτρια σε απόλυτη διασύνδεση με την NASA, όχι fake, θέλει να κρατήσει από αυτή τη συζήτηση κάτι. Είναι πιο κατά τη γνώμη σας, επαναλαμβάνω, είστε ένας νέος άνθρωπος με έρευνα αιχμής, πάνω σε τεχνολογίες και επιστήμες αιχμής, που το έδεσε και επιχειρηματικά, που έχει ανοίξει πόρτα της NASA κορυφαίων πανεπιστημίων και που τη ζητούν και μεγάλες πολυεθνικές ανταγωνίστριες εταιρείες, έλα εδώ. Ωραία. Πείτε μου λοιπόν, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό είναι American Dream μια φορά. Τι πρέπει να έχει κατά νου ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει μια τέτοια πορεία. Νομίζω ότι το βασικότερο και το μυστικό, αν υπάρχει μυστικό, είναι να βάζει στόχους, να θα δανειστώ κάτι που είδα στο Ισραήλ όταν ήμουν στο Τελαβίβ. Ένα μότο που το έχουν παντού. Think big. Mm. Υπήρχε παντού. Ήταν κάτι το οποίο το πιστεύανε. Μου έκανε εντύπωση πώς γίνεται μία μικρή χώρα να έχει μια τέτοια δυναμική. Έβλεπα λοιπόν ότι παντού ο ένας έβλεπε το παράδειγμα του διπλανού και έλεγε «Κι εγώ θα τα καταφέρω». Άρα αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε είναι ότι θα επιθυμούσα και άλλα παραδείγματα, μικρά ή μεγαλύτερα, να βγαίνουν προς τα έξω, να ακούγονται για να δίνουν όθηση και σε άλλους ανθρώπους ότι γίνεται, είναι εφικτό, δεν είναι εύκολο, σε καμία περίπτωση, όποιον και να ακούσετε, και στο εξωτερικό, όχι στην Ελλάδα, δεν θα σας πει ότι ήταν μια πορεία, γιατί η δική σας η πορεία ήταν εύκολη. Κανενός η πορεία, σε κανένα αντικείμενο δεν είναι εύκολη. Έχετε δίκιο, αλλά εδώ είναι ένα πεδίο διαρκώς μεταβαλλόμενο, έτσι. Δεν είναι σταθερό ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα εξελίσσεται έτσι. Μπορεί να αλλάζει μήνα με το μήνα το πεδίο. Το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό. Και επειδή είμαστε μια χώρα που τελικώς φρονώ ότι δεν έχει και πολλά άλλα πράγματα. Έχει ένα καλό πρωτογενή τομέα, είναι ωραία πολιτιστικά και τουριστικά και καινοτομία. Δεν βλέπω να μπορεί πια σε αυτό το εξελισσόμενο, εκτός αν μου πείτε ότι αποφασίζουμε να κάνουμε βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Και έχουμε και ενεργειακούς πόρους να το κάνουμε, να το καταλάβω. Γι' αυτό σας ρωτώ, μπορεί ένας νέος άνθρωπος να περπατήσει στην Ελλάδα
Και με ποιες συνθήκες? Μόνο αν έχει το βλέμμα προς τα έξω, φαντάζομαι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Είμαστε πολίτες του κόσμου, πρέπει να έχουν εμπειρίες απ' έξω. Η αγορά είναι παγκόσμια. Δεν είναι το νόημα ανταλλακτική οικονομία μεταξύ μας. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι ότι είμαι μια εταιρεία η οποία είναι εξαγωγική, γίνεται ανταγωνιστική, μπορεί να αντλήσει κεφάλαια απ' έξω για να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό για τις επενδύσεις αυτό, ξεκάθαρα. Ένας επενδυτής, για να επενδύσει, θα πρέπει να νιώσει και μια ασφάλεια. Δεν είναι εύκολο αυτό. Όμως είναι θετικό ότι βλέπουμε ότι βήματα σιγά-σιγά γίνονται. Μπορεί να γίνονται πιο αργά, μπορεί έξω να είναι πολύ πιο δομημένα, όμως η αλλαγή γίνεται από τον καθένα μας. Δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά ως διαμαγείας. Πρέπει να γίνει σιγά-σιγά από τον καθένα μας. Και να αρχίσουμε να βλέπουμε τα παραδείγματα και να πιστεύουμε ότι και εγώ μπορώ να τα καταφέρω. Αν το πιστεύουμε, θα το καταφέρουμε. Εγώ χαίρομαι γιατί απόψε έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα στις αντιθέσεις στην Greek TV. Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, σε αυτή τη μαγεία του διαστήματος, έχετε ένα προσωπικό θέλω που θα θέλατε να συμβεί, ενώ φαίνεται στο απότερο μέλλον, πιο κοντά και να είστε μέσα σε αυτούς που πρωταγωνιστούν σε αυτό το θέλω, σε σχέση με το διάστημα, και αν είναι ποιο? Σε σχέση με το διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα μετά από ένα στόχο, πάντα μπαίνει ο επόμενος. Όσο ψηλός και να είναι, δεν μπορείς να μένεις στάσιμος, πάντα μπαίνει ο επόμενος. Το θέλω μου είναι να είμαι μέσα σε όλο το Orion, σε όλο το Artemis. Στην Artemis 1, ήδη συζητάμε για το Artemis 2, ξεκινήσαμε. Οπότε το όραμά μου είναι να συνεχίσω να είμαι ενεργή σε όλη αυτή τη διάρκεια και σε όλο αυτό το πλάνο το οποίο υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι ο πύχης είναι πάρα πολύ ψηλά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Αν σας πει η NASA μετά από 3-4 χρόνια, κυρία Φραγκοπούλου, στο επόμενο ταξίδι, γιατί έχουμε υπερβεί τις ταχύτητες, τους χρόνους προετοιμασίας των κοινών θνητών πια, στη βάση μας σελήνη θέλουμε να πάτε αυτοπροσώπως με το δοσίμετρό σας για να το εξελίξετε σε ένα πραγματικό πεδίο. Θα πείτε ναι? Αυτό δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Κάνω μια υπόθεση εγώ, γιατί, ακραίου σενάριου. Οι αστροναύτες, να ξέρετε ότι οι προδιαγραφές για τους αστροναύτες είναι... Προφανώς. Ναι, ναι. Και ίσως είναι και οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι που έχω συναντήσει. Α, ναι? Δεν σας ρώτησα. Είδατε μεγάλο ατόπιμο αυτό ενός δημοσιογράφου. Ήρθατε σε επαφή με αστροναύτες? Έχουν συμμετέχει σε συνέδρια τα οποία κάθε χρόνο έχουμε μια ετήσια συνάντηση και υπάρχουν φορές που έχουν συμμετέχει σε συνέδρια και μας θέτουν θέματα. Και είναι πολυμορφωμένα πρόσωπα, Πρέπει λογικό. Να... Ναι. Στα πάντα. Και ψυχολογικά. Πιο βαθιά μόρφωση, Φυσική, ιατρική, μηχανική, τεχνολογίες. Πρέπει να τα απεξέλθουν μόνοι τους. Άτοπο το ερώτημα. Το θέσω διαφορετικά πάντως. Μετρώντας ακτινοβολίες, περίπου απαντάτε σε άλλα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αν κάποιοι έχουν έρθει στη Γη, μάλλον μπορούν να υπερβαίνουν τις ακτινοβολίες. Διότι το ανθρώπινο είδος πρέπει να μετριέται διαρκώς, αν ξεφύγει τα όρια, πεθαίνει. Σωστά το διαβάζω? Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε, παίζει και πάρα πολύ σημαντικό και το μαγνητικό πεδίο. Στη Γη προστατευόμαστε γιατί υπάρχει μαγνητικό πεδίο, υπάρχει ατμόσφαιρα, άρα γι' αυτό κοιτάζουμε και πλανήτες που να έχουν μία δομή αντίστοιχη με τη Γη ώστε να προστατεύονται από τις ακτινοβολίες. Αν με ρωτάτε αν υπάρχει ζωή αλλού, μπορεί να μην έχουμε ξεκάθαρα ειδήξεις, αλλά θεωρώ πολύ εγωιστικό να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα, ίσως όχι με τη μορφή που φανταζόμαστε, αλλά το θεωρώ πολύ εγωιστικό να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κάτι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Εκείνο που νομίζω ότι θα δυσκολευτείτε να μετρήσετε είναι την ικανότητα και την εφορία, όχι όμως να οδηγούν, από την κατάποση τσικουδιάς. Αυτό είναι δύσκολο να το μετρήσετε με δοσίμετρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα έχει πρόσωπα, έχει ανθρώπους,
για τους οποίους μπορεί να περηφανεύεται και ας μην έχει κάνει πολλά για αυτούς, κάνουν οι ίδιοι για αυτήν. Καλό βράδυ.